Και είναι ακόμη πιο όμορφη παραλία της πόλης λόγω του θεσμού που βρίσκεται σε εξέλιξη του φεστιβάλ βιβλίου Θεσσαλονίκης. Αλλά... από τις 26 Ιουνίου έχει ξεκινήσει. Αλλά κάτι έγινε εκεί πέρα. 10 Ιουλίου. Αλλά κάτι έγινε. Πραγματικά καθημερινή έλεγχη τους ΔΟΕ, τα ντου θα λέγαμε σε εισαγωγικά, η έφοδη τους ΔΟΕ στο φεστιβάλ βιβλίου Θεσσαλονίκης. Και χθες ένδειξε διαμαρτυρίας. Οι εκδότες και οι βιβλιοπόλες έκλεισαν τα περίπτερά τους. Διότι, όπως είπε και ο κύριος Μπαρμπουνάκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, εμείς σε μια περίοδο δύσκολη, μέσω πανδημίας, αποφασίσαμε να κάνουμε το φεστιβάλ, να διοργανώσουμε το φεστιβάλ βιβλίου, να δώσουμε χαρά στην πόλη και στους βιβλιοφίλους, αλλά δεν μας αφήνουν να δουλέψουμε. Κάθε μέρα, λοιπόν, έλεγε τους ΔΟΕ και χθες αποφάσισαν να κλείσουν τα περίπτερα. Πραγματοποίησαν και παράστηση διαμαρτυρία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και για σήμερα ακόμη εξετάζουν το ενδεχόμενο τι θα κάνουν, αν θα ανοίξουν ή όχι. Πάντως, Αναστασία. Πόλη που βάλεται. Ναι, δεν από έβρεξε. Το δημόσιο, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Δεν έβρεξε. Αυτό το έλεγα νωρίτερα. Το έλεγα στην Ιορδάνη και στην Ανδί. Συνήθως παραδοσιακά. Ο Άκης, βλέπεις, δεν ξέρει. Είναι παράδοση. Με το που ανοίγει η έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη να βρέχει. Μάλιστα. Είναι παράδοση. Εντάξει. Για πες, Όχι απλά βρέχει, κατακλυσμούς. Κατακλυσμούς κάνει. Φέτος σπάσαμε την παράδοση, δεν έβρεξε. Ωστόσο, το φεστιβάλ δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως θέλουν οι διοργανωτές. Με 10.000 τίτλους βιβλίων. Είναι, νομίζω, η καλύτερη εκδήλωση για τους βιβλιοφίλους και όχι μόνο. Ωστόσο, δεν μπορούν, λένε οι διοργανωτές, να δουλέψουν και να λειτουργήσουν το φεστιβάλ έτσι όπως ξέρουν, έτσι όπως το διοργανώνουν τα τελευταία 39 χρόνια. Να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσουν. Τι θα γίνει σήμερα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι 11 το βράδυ είναι ανοιχτά τα περίπτερα. Χθες είπαμε ήταν κλειστά. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα.